Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε την πολιτική επικαιρότητα. Πάμε σε κάποια ουράνια σπάνια φαινόμενα που δεν συμβαίνουν και συχνά στη ζωή μα και δεν έχουμε και τη δυνατότητα να τα δούμε. Είναι αυτό το περίφημο ματωμένο φεγγάρι, όπω έχει ονομαστεί, το οποίο θα απολαύσουμε ξημερώματα Δευτέρα και από την Κύπρο. Ε, έχουν ακουστεί πολλά για αυτό το θέμα, θα ακουστούν πολλά ακόμα. Εμεί εδώ με έναν άνθρωπο, νομίζω τον καταλληλότερο και τον αρμοδιότερο να μα μιλήσει, το αυτό το Φάκα, αστροφυσικό. Καλημέρα, κύριε Φάκα. Καλή σα μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σα ευχαριστώ. Ε, Βλέποντα κάποιε εικόνε από αυτό το φεγγάρι το ματωμένο, το πρώτο που μπορεί να πει κάποιο είναι ότι είναι ένα, εντυπωσιακό φαινόμενο. Σαν ε, εικόνα. Είναι σίγουρα ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Τη Δευτέρα το πρωί, τα ξημερώματα, η ώρα 4, θα έχουμε το φαινόμενο τη έκλειψη σελήνη. Το φαινόμενο τη έκλειψη σελήνη συμβαίνει όταν η γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στη σελήνη και τον ήλιον. Και όταν η σελήνη, όπω ξέρουμε, αφού περιφέρεται γύρω από τη γη συνεχώ, σε κάποια φάση θα κρυφτεί πίσω από τη γη και είναι εκεί που ξεκινάει η έκλειψη. Είναι και... ολική έκlipση, έτσι. Ολική έκlipση, μάλιστα, γιατί η σελήνη είναι ολική και εκείνη την ώρα που θα αρχίσει να κρύβεται πίσω από τη γη, όπω βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση, ναι. θα αρχίσει το φεγγάρι να αλλάσει χρώμα. Και σε κάποια φάση θα γίνει πορτοκαλί, κόκκινο και θα Α, είναι και το τον Αυτό και ματωμένο φεγγάρι. Ματωμένο φεγγάρι. Το φαινόμενο αυτό, κύριε Φάκα, είναι κάθε, κάθε πόσα χρόνια συμβαίνει. Η έκλειψη σελήνη συμβαίνει τακτικότατα. Ναι. Απλά αυτό που καθιστά σημαντικότερο για την Κύπρο είναι ότι είναι ορατόν από την Κύπρο διαγυμνό οφθαλμού και επιπλέον έχουμε και υπερπανσέλινο αυτέ τι μέρε. Αυτό δεν να ρωτήσω. Τι υπερπανσέλινο. Οι σελήνοι, όπω ξέρουμε και τα περισσότερα ουράνια σώματα, εκτελούν ελληνικέ τροχέ, όχι κυκλικέ. Άρα σημαίνει η απόσταση του μεταξύ δύο σωμάτων αυξομοιώνεται και η σελήνη αυτές τις μέρες τη χάνει να περνά από το περιήγιο τη, δηλαδή από το κοντινότερο της σημείο από τη Γη για τη χρονιά 2015. Και σε συνδυασμό που τη χάνει να έχει και έκλειψη σελήνης, το φαινόμενο γίνεται εξαιρετικά σημαντικότερο, διότι ναι. η σελήνη θα είναι πιο κοντά στη Γη, άρα η φαινόμενη η διάμετρος της θα είναι μεγαλύτερη, άρα θα απολαύσουμε καλύτερη σελήνη, Πολύ πιθανόν τα χρώματα που θα συμβούν εκείνη την ώρα να είναι εντονότερα από άλλε φορέ. Κοκκινοβαθεί αυτό. Ε, θέλουμε να πιστεύουμε. Να μείνουμε ξύπνοι λοιπόν. Τι ώρα περίπου υπολογίζεις. Η ώρα αυτό. 4 και 7 το πρωί θα ξεκινήσει να βλέπουμε τη Σελήνη να μπαίνει στη σκιά τη γη και να αλλάζει σταδιακά το χρώμα τη όπω το βλέπουμε τώρα στου δείχτε μα. Και θα, ολοκληρωθεί και η θα κορυφωθεί γύρω στι 5 και 45. Και Άρα. θα σταματήσουμε να το βλέπουμε πλέον όταν θα ανατείλει ο ήγιο. Θα συνεχίζει για ακόμα λίγη ώρα, αλλά πει θα ανατείλει ο ήγιο, δεν θα είναι πλέον ορατόν από εμά. Όμω είναι εκπληκτικό να το δούμε, δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Είναι. Αν έστω να ξυπνήσουμε πέντε λεπτά να το δούμε. Πότε θα είναι το επόμενο που θα δούμε, Δηλαδή, αν το χάσουμε λίγο υπερ, φέτος... υπερ, Υπερπανσέλινος με έκλειψη σελνή θα είναι ξανά το 2033. Γι' αυτό, φίλε μου, καλή, ε, που είστε και κάποια ηλικία, να το απολαύσουμε τώρα γιατί μετά. Ποιο ξέρει, θα μα δει. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, είναι σπάνιο το φαινόμενο αυτό, αγαπητέ μου, Χρήσναντε. Τη σελήνου είναι σπάνιο, σπάνιο, μάλιστα. Και όπω ξέρουμε, η σελήνη επηρεάζει καθημερινώ και τη ζωή μα, διότι καθημερινά έχουμε τι παλήρε τη άμποτη. Είναι δεδομένο ότι επηρεάζει. η σελήνη, κατά την περιφορά τη, όπω βλέπουμε γύρω από τη γη, συνεχώ λόγω του ότι μα ασκεί δυνάμει, ε, επηρεάζεται η γη. Και σε συνδυασμό με ότι θα είναι κοντύτερα, πιο κοντά στη γη. Θα έχουμε μεγαλύτερε παλιδιακέ δυνάμει που θα εξασκούνται πάνω στη γη. Είναι δεδομένο αυτό. Τώρα, ε, Έχουν ακουστεί διάφορα τώρα. Ε, Πολλέ θεωρίε. Όταν υπάρχουν σπάνια φαινόμενα ουρα και δύο ουράνια, συχνά να ακούμε διάφορε θεωρίε. Χάου, το τέλο του κόσμου. Τα άκου και εσύ φαντάζομαι, τα διάβασε νομίζω δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου, διότι όλα αυτά είναι έτσι λίγο ε, ρομαντικά και κάποιοι που θέλουν να προκαλούν λίγο ανασφάλεια να ανασφάλει αν το κάνουν, αλλά δεν συμβαίνει κανένα από αυτά. Εξάλλου πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν 2.000 χρόνια και περισσότερο, οι αρχαίοι μόνο γνώριζαν τι εκλήψει με συγκεκριμένε ημερομηνίε και μάλιστα έχει τύχει να σταματήσουν και πόλεμο και περίμενα ότι θα έρθει η εκλήψη ηλίου και την παρακολούθησα. Άρα, όταν πριν 2.500 χρόνια οι αρχαίοι μα προγόνοι τα ήξερα με λεπτομέρεια, σήμερα μετά από 2.500 χρόνια δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου. Εντάξει, Απλά... Έχουμε και την τάση, μη χρήσαν να τελειώνουμε τον κόσμο πολύ εύκολα. Ναι, ναι, έτσι. ναι, μάλιστα. Είμαστε και τη καταστροφή. Να μην ανησυχούμε καθόλου. Έτυχε στο παρελθόν, όταν κάποιοι λαοί δεν ήταν ενημερωμένοι και έβλεπαν τέτοια φαινόμενα, να σκέφτονται τα πάντα. Έτυχε να ακούσουμε και μαρτυρίε από λαού που έκαναν ανθρωποθυσίε για να μην κρυφτεί ο ήλιο διάφορες δοξασίες, όμως η επιστήμη σήμερα τα έχει όλα τεκμηριωμένα, να μην ανησυχούμε καθόλου και οι επιστήμονε μας προστατεύουν από ό,τι θα συμβεί στον ουρανό. Ναι, σίγουρα αυτές, ξέρεις, είναι και διάφορες κουβέντες που γίνονται έτσι για να γίνονται και να δημιουργούν και εντυπώσεις. Μάλιστα, ειδικά στο εξωτερικό, εξωτερικό τώρα αυτέ τι μέρε, στην Αμερική, άρχισαν να συζητώνουν ήρθαν το τέλος του κόσμου, θα, έρθουν, θα συγκρουστούμε με... Εξωτερικού κομίτε, με εξωτερικά αστεροειδεί. Δεν α, έχει τίποτα αγαπητέ, από όλα αυτά. σε ποιο σημείο, να συμβούν. Σε ποιο σημείο θα είναι πιο έντονο και πιο ορατό το φαινόμενο αυτό. Ε, εννοείται που... από, την, από την Κύπρο. Από, όχι, είναι μιλάω από το. Ε, θα έχει σημεία που δεν θα είναι αρκετά ορατών, αλλά από την Κύπρο θα είναι ορατό πλήρω. Μάλιστα. Με, Ενώ με, τη χάνει. Κα... Ναι, 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 να το τονίσουμε. Είναι διαγυμνό γυμνόφθαλμού. Κάποτε τη χάνει η έκλειψη τη σελήνη να μην είναι ορατέ από όλα ναι. τα σημεία τη ε, γη. Αυτή την περίοδο η έκλειψη τη σελήνη θα είναι ορατή από την Κύπρο. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία δηλαδή, τη Δηλαδή, φίλε και φίλοι, αυτό που έχετε να κάνετε εσεί είναι να σηκωθείτε γύρω στι 5, 5 και κάτι, να πάρετε το καφεδάκι σα, να κάτσετε στη βεράντα σα και να απολαύσετε ένα μοναδικό θέμα το οποίο αν χάσετε θα το ξαναδείτε το 2033. Τη υπερπάση σελήνη. Τη Τώρα, όσον αφορά το χρώμα τώρα αυτό, ε, να το ξαναδούμε. Μάλιστα, το χρώμα που. κάτι σημαντικό που συμβαίνει με τι εκλήψει της σελήνης, που είναι καλά να το εξηγήσουμε, είναι ότι κατά μια εκλήψη νηλίου γνωρίζουμε ότι κρύβεται εντελώ ο ήλιο. Mm. Αυτό δεν συμβαίνει με τη σελήνη, διότι την ώρα που κρύβεται η σελήνη πίσω από τη γη, η γη καταφέρνει και σκεδάζει και διαθλά το ηλιακό φω που περνά από γύρω τη και το συγκεντρώνει πάνω στη σελήνη, είναι έστω και γι' αυτόν τη βλέπουμε. Έστω και κόκκινη, πορτοκαλιά. Ένα σελληνιακό άνθρωπο που θα είναι στη Σελήνη εκείνη την ώρα, oh, αυτό oh. θα λέει: ότι Έχω εκλείψει ηλίου. Αυτό δεν θα βλέπει καθόλου τον ήλιο. Oh. Για oh. το σελληνιακό άνθρωπο. Oh. Αλλά πράγματα... θα βλέπει την γη, δεν θα βλέπει τον ήλιο. Κάποια πράγματα μπορεί να τα καταλάβετε μόνο εσεί οι γενικότερα οι επιστήμονε. Εμεί απλά μπορούμε να γίνουμε θεατέ ενό φαινομένου που είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. εντυπωσιακό. Λοιπόν, αγαπητέ μου, Χρήστα Θεφάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και εδώ. πάλι για την πρόσκληση. Να είσαι καλά και βέβαια θα το παρακολουθήσουμε κυρίε και κύριοι το φαινόμενο ξημερώματα Δευτέρα γύρω στι 5 όλα αυτά.